παιδιά. Πάρα, πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που συμβαίνει. Είναι σίγουρα οι γονείς μου, η οικογένειά μου γενικότερα. Ο Μιχάλης, η συνεργάτης που έχω γύρω μου. Μιχάλης ο Κουινέλης. Ναι. Μάλιστα. Πόσα χρόνια τώρα εδώ είσαστε μαζί? 4,5 περίπου. 4,5 χρόνια. Άρα τα χρόνια από τα 19, ας πούμε, μέχρι τώρα είσαστε μαζί. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο που είναι γνώστης της μουσικής στα πρώτα σου βήματα? Το πιο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σε καταλαβαίνει και να είναι δίπλα σου ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Κατάλαβα. Θα φάμε κουφέτα γρήγορα. Κοίταξε, αν έρθει κάποια στιγμή, ταξίδι. Είσαι έτοιμη, πιστεύεις? Αν σου κάνει τώρα πρώτη σιγά μου. Ναι, πιστεύω θα είναι αρκετά. Θα μπορούσες και να γίνεις και μαμά, δηλαδή όλα αυτά πλέον είναι στη ζωή σου, ότι θα μπορούσες να σε. Νομίζω ότι το να γίνεις μαμά είναι ακόμη πιο σημαντικό. Είναι ζηλιάρης? Όχι. Άντε πάλι, πολύ... όχι. Να σου πω. Μα όλα και εσύ με ρωτάς τι να σου πω. Μιχάλης, ναι, αφού δεν είναι. Δεν είναι. Όχι, είναι σε φυσιολογικά πλαίσια. Εντάξει. Εσύ τον ζηλεύεις γιατί έχει μεγάλες επιτυχίες στις γυναίκες σου, Μιχάλης. Το ξέρω. Το ξέρεις. Να σου πω κάτι, χαίρομαι γι' αυτό. Αλήθεια. Ναι. Ωραίο πράγμα αυτό. Μ' αρέσει. Η γυναίκα που είναι με κάποιον άντρα να χαίρεται για τις επιτυχίες που έχει. Μ' αρέσει. Και ζηλεύω κι εγώ στα φυσιολογικά πλαίσια. Την ημερομηνία που τα φτιάξατε? Τώρα δεν υπάρχει ημερομηνία. Αυτό ήρθε, ξέρεις. Σιγά σιγά. Ναι. Εσύ έχεις τέτοια άγχος γιατί έχεις λεπτομέρειες? Να τις θυμάται. Εντάξει, κάποια πράγματα θα μ' άρεσε να τα θυμάται. Αλλά και τα θυμάται. Αν τα θυμάται, εντάξει. Ξέρεις. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, όχι, δεν έγινε. Αυτό που είναι υποχρεωτικό να πόσο θυμάσαι. Πόσο καλό και σε πότε, ποιο κορίτσι. Πότε τα φτιάξατε, πότε έγινε το πρώτο ραντεβού, τι επέτειος είναι αυτή, παιδιά. Εγώ δεν το έχω χει αυτά για το που δεν γεννήθηκε ο μπαμπάς και η μαμά μου. Ωραία. Ούτε εγώ το έχω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι στις γυναίκες, σε όλες τις γυναίκες μας αρέσει. Επίσης είναι μικρή ηλικία κάπου. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό. Είναι, μικρή. Είναι συγκεκριμένο τώρα αυτό. Είναι το ερωτικό. Είναι λίγο ζουνιάρικο δηλαδή. Ξέχασε την επέτειό μας. Να τα σημειώνει όλα και να τις αφήνει ένα τριαντάφυλλο. Είναι ωραία, Ελένη μου, έχεις δίκιο. Έχω πει μαμά μου να μου σε ποια γυναίκα δεν αρέσει. Ναι, και δεν τα κάνει κανείς αυτό τώρα. Άρα τα κάνεις αυθόρμητα, χωρίς να συμβαίνει κάτι, να κάνεις συγκεκριμένο, τα κάνεις αυθόρμητα και λες αφού έχω κάνει αυθόρμητα. Να σου πω, Στέφανος, κάνει συνέχεια εκπλήξεις. Κάνεις εκπλήξεις. Και μιλες τώρα, παιδιά, όταν βλέπει κάτι μου λέει έτσι πάρω αυτό, να κάνω αυτό, τώρα συγγνώμη που το λέω, αλλά το κάνει συνέχεια εκπλήξεις. Το θέμα είναι βοηθάει ή δεν βοηθάει, αυτό το θέμα. Βοηθάει. Βοηθάει, ναι, βοηθάει. Πόσο βοηθάει. Το Αγίου Βαλεντίνου έλειπε η γυναίκα του. Βοηθάει. Έχει και μια οικογένεια στην Πάτρα η κοπέλα. Πραγματικά, βοηθάει.